δεν ξεπερνά το 20% το ποσοστό των εμπόρων του Βόλου που χρωστούν στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών τεράστια ποσά από ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 100 δόσεων, η οποία μάλιστα παρατάθηκε για έναν ακόμη μήνα. Σύμφωνα με στοιχεία του Εμπορικού Συλλόγου, το 60% περίπου των μελών του έχει ληξει πρόθεσμες οφειλές προς τον ΟΑΕ. Από αυτούς, το 15 με 20% εντάχθηκαν στη ρύθμιση, ωστόσο το μεγάλο ζητούμενο είναι πόσοι θα καταφέρουν να φανούν συνεπείς ως προς τη μηνιαία καταβολή των δόσεων με τις συνθήκες οικονομικής ασφυξίας οι οποίες επικρατούν στην αγορά. Δεν γίνεται να πληρώνεις την τρέχουσα εισφορά που είναι το ταμείο που είναι υπερβολική για τον καιρό που ζούμε, συν τη δόση που είναι από αυτά που οφείλεις. Δυστυχώς δεν το έχει καταλάβει κανένας αρμόδιος, γιατί νομίζουν ότι ζούμε στην παλιά εποχή που υπήρχαν τα λεφτά. Όταν κάνεις ταμεία 100 και 150 ευρώ τη μέρα και 0 ταμεία, είναι αδύνατο να μαζευτεί μια δόση με ταμείο 600 ευρώ το μήνα. Την ίδια στιγμή, ένα μεγάλο ποσοστό εμπόρων αδυνατεί να είναι συνεπές ως προς την καταβολή της μισθοδοσίας προς το προσωπικό, στο οποίο οφείλονται έως και τουλάχιστον δύο μισθοί. Οι συνάδελφοι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να πληρώσουν το προσωπικό τους, γιατί δεν είμαστε απρόσωπες επιχειρήσεις, το βλέπουμε καθημερινά. Και αφήνουν άλλες εισφορές, όπως είναι η εφορία δυστυχώς, όπως είναι το ταμείο τους. Κάθε μήνα ασχολούμαστε. Εγώ θα πω καλώς με αν θα πληρωθεί η μισθοδοσία και αν θα πληρωθούν οι συντάξεις. Ποτέ δεν έχει πει κανένας για τα μαγαζιά που κλείνουν, για τα μαγαζιά τους υπαλλήλους που έχουν να παίρνουν προκαταβολές, για τους άνεργους, κανένας δεν έχει ασχοληθεί. Είναι καιρός λοιπόν να καταλάβουν ότι και ο ιδιωτικός τομέας είναι άνθρωποι που για αυτοί έχουν δάνεια, έχουν παιδιά, έχουν υποχρεώσεις και κάποιος πρέπει να τους πει τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους.